Πρότατες αντιδράσεις, λίγες είναι, αλλά φαίνεται ότι το κύμα θα γιγαντωθεί, διότι βλέπουμε και από τις ανακοινώσεις των κομμάτων, βλέπουμε το διαδίκτυο, βλέπουμε πώς εκφράζεται η βάση της Νέας Δημοκρατίας και από εκεί και πέρα βγάζουμε τα συμπεράσματα. Μάλιστα, τη στιγμή που όλοι θυμηθήκαμε ότι στις 31 Ιουλίου πέρυσι, 6 μέρες μετά την καταστροφή στο Μάτι, η Νέα Δημοκρατία είχε βγάλει και μία ανακοίνωση η οποία ζητούσε την κεφαλή επιπίνακη όχι μόνο του αρχηγού της αστυνομίας, αλλά όλων όσοι μπλέχτηκαν σε αυτή την υπόθεση. Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι θυμηθήκαμε και ένα βίντεο το οποίο θυμηθήκαμε από εκείνες τις ημέρες με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει σε μία συνέντευξη να δηλώνει ότι πρέπει να παραιτηθούν όσοι ήταν εκείνη τη στιγμή στα σώματα ασφαλείας. Εγώ θα σου θυμίσω, Λεωνίδα. Θυμάστε τι ήταν και ο λόγος του εμπάργου. Θα σου θυμίσω ότι ο κύριος Τσουβάλας και ο αρχηγός πυροσβεστικής αποτέλεσαν την αιτία για να επιβληθεί το εμπάργο στο Sky. Καλό το ίδιο πήγαμε να πούμε. Δεν είχαμε συνεννοηθεί. Λοιπόν, διότι ο δημοσιογράφος Χατζής είχε αναγγείλει στο Δελτίο Ειδήσεων ότι αυτούς θα τους καρατομήσουν ως υπευθύνους για την τραγωδία στο Μάτι. Έξαλλο το Μαξίμου. Ναι, έξαλλο το Μαξίμου. Κατήγγειλε το Sky για προβοκάτσια, επέβαλε εμπάργο και 15 μέρες μετά, ούτε καν 15 μέρες λιγότερο μετά, τους απέλησε. Ακριβώς. Ήταν 8 μέρες μετά, καρατομήθηκαν. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τώρα, η Νέα Δημοκρατία δίνει και ένα δικαίωμα στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στην ανακοίνωση ότι τελικά για να τελειώνουμε, ας παραδεχθούν ότι το μόνο που τους ενδιέφερε είναι η μικροπολιτική, την βορυχία και η στοχοποίηση της Ρένας Δούρου. Αυτή ήταν η ανακοίνωση. Αυτή ήταν η ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ. Φέρτε μου το πιεσόμετρο. Έτσι δεν είναι. Ότι, ας πούμε, το κίνημα αλλαγής. Μας μιλούσατε τόσο καιρό για αξιοκρατία, για διαφάνεια. Λοιπόν, και τελικά διορίζεται ο κύριος Τσουβάλας ως γενικός γραμματέας. Είχαμε μία αντίδραση, τουλάχιστον επίσημα ισοκομματική από τον κύριο Λοβέρδο, εδώ στο online, στο One Line, όπου είπε ο κύριος Λοβέρδος ότι δεν μπορώ να πω ψέματα, με έχουν πάρει πολύ εκνευρισμένοι νεοδημοκράτες και εγώ, είπε χαρακτηριστικά, έχω γράψει πράγματα κατά του κύριου Τσουβάλα και θα έπρεπε από τότε να τιμωρηθεί. Βέβαια, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους και ίσως κάποιοι θα πρέπει να αντιληφθούν την κίνηση που έχουν κάνει και κυρίως να καταλάβουν και λιγάκι τα έργα και τις ημέρες του κύριου Τσουβάλα, μην ξεχνάμε ότι για να γίνει αρχηγός ουσιαστικά έδωσε το έναυσμα για να γίνουν πρόωρες κρίσεις ακριβώς με την νέα διακυβέρνηση, με μια κυβέρνηση τότε του κύριου Τσίπρα. Αντί να γίνουν Μάρτιο, έγιναν Φεβρουάριο και εκεί βέβαια έγινε εκείνος αρχηγός. Μην ξεχνάμε ότι έβαλε υπογραφή για να καταργηθεί η ομάδα Δέλτα. Να μην ξεχνάμε ότι ξύλωσε πολλούς αξιωματικούς και εννοείται στη θέση τους τοποθέτησε αξιωματικούς από την σε εισαγωγικά λίστα της Κομοδούρου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτοί οι αξιωματικοί μπήκαν και σε θέση κλειδιά και είχαν και την προστασία βέβαια από το κόμμα, συγκεκριμένα από το τμήμα σωμάτων ασφαλείας του κόμματος. Και βέβαια μην ξεχνάμε και το τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στα εξάρχεια με τις εντολές που δόθηκαν και βέβαια και που έφερε ως αποτέλεσμα να γιγαντωθεί και ο Ρουβίγονας. Αυτά θα πρέπει να τα λέμε. Έφυγε ο κύριος Τσουβάλας και μετά ήρθε